σήμερα να μας πεις για τη σύσκεψη που θα έχουμε τώρα το πρωί στο Υπουργείο Γεωργίας, να δούμε αν θα βρούμε λύση για τα σταφύλια επιτέλους, γιατί ξύνησαν λίγο τα σταφύλια, μου φαίνεται. Ναι, δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί λύση. Αυτό είναι Ελπίζουμε σίγουρο. όμως ότι θα βρεθεί λύση σήμερα, γιατί το αδιέξοδο αυτό, όσο κάθε μέρα που περνά, γίνεται ακόμη πιο βαρύ για τους αμπελουργούς, οι οποίοι βλέπουν τα σταφύλια τους, στην κυριολεξία, να λιώνουν στα αμπέλια. Στη σύσκεψη σήμερα που έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Γεωργίας, ο Κώστας Καδής, θα είναι παρόντες εκπρόσωποι των αμπελουργών, οι αγροτικές οργανώσεις, αλλά και βουλευτές, και θα επιχειρηθεί να τροποποιηθεί αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ώστε η επιδότηση να πάει κατευθείαν στους αμπελουργούς και όχι μέσω των εινοποιείων, γιατί θεωρείται ότι είναι αδιέξοδη αυτή η λύση και δεν μπορεί να οδηγήσει στην παραλαβή των σταφυλιών. Υπάρχει όμως ένα θέμα που αφορά το ποσό το οποίο έχει εγκριθεί. Το ποσό είναι 200.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον το διπλάσιο ποσό για να διασφαλιστεί ότι θα παραλυθούν όλες οι ποσότητες και θα αποζημιωθούν οι αμπελουργοί για τις ποσότητες που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τα εινοποιεία. Περιμένουμε στις 8 η ώρα η σύσκεψη που έχει καθοριστεί. Θα περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους, τους βιοπαλαιστές, τους ανθρώπους που δίνουν τον αγώνα τους καθημερινά και θέλουν ουσιαστικά να επιζήσουν και να κάνουν αυτό το επάγγελμα που αγαπούν τόσο πολύ.